Υπουργείου για τα χθεσινά και για καρτέλ και για δράνεια και για ιδεολειψίες. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι εκεί. Η ακρίβεια είναι εκεί. Δεν προήλθε από παρθενογέννηση ή από λαθασμένες πολιτικές ή τακτικές. Υπάρχουν εξωγενείς και πολύ σοβαροί παράγοντες, όπως τους κατανοεί και όπως τους αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι αυτοσυγκράτηση, να βάλουμε τον μετρητή της σκέψης, της λογικής στο στόμα μας, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ούτε οποιασδήποτε εντάσεις, αχρίαστες αντιπαραθέσεις εν ώψη δε και των προεδρικών εκλογών, αλλά να γίνει μια γόνιμη αντιπαράθεση στη βάση μετρήσιμων προτάσεων και πολιτικών, έτσι ώστε να εσταλάζουν στην καθημερινή ζωή του πολίτη, έτσι ώστε να μπορέσει ο Κύπριος πολίτης να ανταποκριθεί και να αντισταθεί σε αυτόν το κύμα ακρίβειας που επηρεάζει το παγκόσμιο και όχι μόνο την πατρίδα μας. Μάλιστα. Τι λέτε εσείς, κύριε Κέτσιρε? Εμείς λέμε ότι όταν λέγαμε ότι ερχόταν ακρίβεια και ότι υπάρχει ακρίβεια, η κυβέρνηση έλεγε ότι όλοι οι δείχτες πάνε καλά. Ελπίζω τώρα να έχουν αρχίσει να το παραδέχονται και να μην καλύπτονται πίσω από δικαιολογίες, φτηνές αν θέλετε δικαιολογίες, γιατί πέραν των αντικειμενικών δεδομένων τα οποία υπάρχουν, υπάρχει και ένας σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να γίνεται σε κράτη, τα οποία είναι αξιόπιστα προς τους πολίτες και να λαμβάνονται μέτρα για αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, της ακρίβειας αλλά και όλων των δυσάρεστων τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Πρέπει να υπάρχουν προτάσεις και προτάσεις έχουν κατατεθεί από την αντιπολίτευση, από το ΑΚΕΛ συγκεκριμένα, και νομοθετικά μέτρα για την μείωση, για την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης πάνω στον ΦΠΑ που αφορά τα καύσιμα και άλλες προτάσεις οι οποίες είναι και ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επομένως, πέραν των οποιονδήποτε δικαιολογιών, οι οποίες υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, θα πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα. Το τι συνέβαινε προηγουμένως και αν υπάρχει παγκόσμια κρίση είναι ένα. Το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα είναι κάτι άλλο και δεν έχουμε δει τρόπους που να αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Αντιθέτως, καθημερινά βλέπουμε ομάδες ανθρώπων, όπως χθες για παράδειγμα τους εγωπροβατοτρόφους, να φτάνουν στα όρια της καταστροφής, αγανακτισμένοι άνθρωποι και να προβαίνουν σε πράξεις οι οποίες ίσως να είναι και ακραίες σε κάποιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως θα πρέπει να αντιληφθούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτές οι ομάδες. Κύριε Κέτσιρε, βάζουμε μια ανατελεία, πάμε σε δηλώσεις του Πρόεδρου.